Ό,τι βλέπετε, προχωράμε. Με το θέμα της τέντας τελειώσαμε. Κάποιες μικρολεπτομέρειες γίνονται. Αυτή τη στιγμή, από ό,τι είδατε με τον Γερανό, έχουν ανέβει επάνω και κάνουν μια ειδική μόνωση στις βίδες, στους πυλώνες. Και στην ουσία, μέχρι το τέλος της εβδομάδας, η εταιρεία που έχει την ευθύνη για την τέντα θα αποχωρήσει, έχοντας τελειώσει το έργο της. Προχωράμε, από ό,τι βλέπετε, στο θέμα των κολόνων που είναι για να μπουν τα φωτιστικά σώματα. Προχωρήσαν και αυτά, έχουν μπει ήδη οι βάσεις και θα μπει μόνο η οριζόντια. Οπότε και σε αυτό το κομμάτι υπολογίζουμε ότι μέσα σε ένα δεκαήμερο θα είμαστε σχεδόν έτοιμοι. Η ενεργειακή προχωρά κανονικά, έχουμε κάποιες λεπτομέρειες. Σήμερα ξεκίνησε η διαδικασία του να καθαρίσει ο χώρος περιμετρικά του κολυμβητηρίου. Έχουμε ενισχύσει και ως υπηρεσία καθαριότητας και ως Δήμος με δύο σκάφες που φέραμε έξτρα για να βοηθήσουμε την όλη διαδικασία. Εννοείται ότι θα πρέπει κάποια στιγμή να έρθει και ένα συνεργείο καθαριότητας περιμετρικά πριν το ξεκινήσουμε τη λειτουργία του. Μένει ένα κομμάτι το οποίο πρέπει να το πούμε από την αρχή με το θέμα του εξαρισμού. Βλέπετε ότι οι βάσεις και τα φίλτρα υπάρχουν, αλλά από πάνω τα καλύματα που ήταν οι λαμαρίνες ήταν σκουριασμένα και σάπια. Αυτά τώρα κάνουμε μία προσπάθεια για να τα παραγγείλουμε. Δεν υπάρχει εταιρεία στην ΧΙΟ που να τα αναλαμβάνει και κάνουμε μία προσπάθεια να δώσουμε τις διαστάσεις και όλες τις προδιαγραφές να τα παραγγείλουμε στην Αθήνα. Υπάρχει σκέψη να δούμε μήπως μπορούμε έστω προσωρινά να κάνουμε σε αυτά που υπάρχουν ήδη κάποια επισκευή προσωρινά μέχρι να παραγγελθούν, γιατί μπορεί να διαρκέσουν και 2-3 μήνες τα άλλα. Οπότε είμαστε στη διαδικασία, το ετοιμάζουμε, πληρούνται από ό,τι βλέπετε η πισίνα. Το πρόβλημά μας και ο φόβος μας και η αγωνία μας είναι όταν θα φτάσει στο σημείο που πρέπει το ύψος του νερού που θα κάνουμε τα δοκιμαστικά, κατά πόσο οι σωληνώσεις θα μπορούν να αντέξουν την πίεση και να μην έχουμε ζημιές. Οπότε θα είμαστε πλέον στην ευτυχή συγκυρία να πούμε ότι μέσα στον επόμενο μήνα θα είναι αρχές, θα είναι μέσα, δεν ξέρουμε ακριβώς, δεν μπορούμε να πούμε συγκεκριμένη ημερομηνία, αλλά θα μπορούμε να δώσουμε προς χρήση και στους αθλητές και στους συλλόγους, εννοείται, ένα κολυμβητήριο το οποίο, από ό,τι βλέπετε, θα είμαστε σε θέση και με αυτά που σκεφτόμαστε να ακολουθήσουν. Γιατί ξέρετε ότι ετοιμάζουμε ήδη δύο μελέτες για τα ηλεκτρομηχανολογικά και στην Κύρη αλλά και στο καταδυτικό. Και εκτός από αυτό, θα κοιτάξουμε να βρούμε και ένα κονδύλι για να κάνουμε τον περιβάλλοντο χώρο του κολυμβητηρίου, ο οποίος είναι σε πολύ άσχημη κατάσταση, εγκαταλελειμμένος, ούτως ώστε να έχουμε ένα κολυμβητήριο καινούργιο και ένα κολυμβητήριο το οποίο θα τιμά τη ΧΙΟ και τους αθλητές της.